Ορατή είναι η πιθανότητα να καταργηθούν τα τρία κέντρα κατάταξης νεοσυλλέκτων στον Εύρο και ειδικότερα σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλή και Λαγό. Για τον κίνδυνο αυτό μίλησε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Παναγιωτίδης. Το θέμα συζητείται. Μάλιστα. Θα πω ότι αυτό έγινε επί θητείας του κ. Στεφανή, αν το θυμάστε, ήταν υπουργός της Αμυνάς, ο οποίος τότε είχε πει ότι από το να έχουμε 2-3 κέντρα στην Ελλάδα, όπου πήγαιναν όλοι οι στρατεύσεις με τη χώρα, και κάναμε στις μονάδες, τα περιβόητα, τα κέντρα κατάταξης τέλος πάντων, διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε οι φαντάροι, οι στρατεύσεις που θα πάνε στις μονάδες να υπηρετήσουν εκεί, να πηγαίνουν στα τοπικά αυτά κέντρα. Η συζήτηση λοιπόν που γίνεται τώρα είναι να ξαναγυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς, στο να υπάρχουν αυτά τα 2-3 κέντρα στα κεντρικά σημεία της χώρας και μετέπειτα αφού περάσουν την εκπαίδευση της Φαντάρη να πηγαίνουν στα μέρη. Υπενθυμίζεται πως το θέμα προέκυψε μέσα από την ανησυχία που μετέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Σουφλίου, Θόδωρος Τσιαμίτας, μιλώντας στο ίδιο ραδιόφωνο, ο οποίος και σχολίασε ότι αυτό θα επιτείνει τον οικονομικό μαρασμό της περιοχής, ζητώντας παράλληλα την παρέμβαση των βουλευτών της περιοχής. Ο κύριος λόγος που εξετάζεται όλο αυτό είναι ότι σε ό,τι αφορά την παρεχόμενη εκπαίδευση του στρατευσίμου, ότι εκεί υπάρχει λειτουργία, διότι όταν το αντικείμενο γίνεται διάσπαρτα ανά τη χώρα, θα πρέπει να έχει περισσότερους εκπαιδευτές και περισσότερο προσωπικό να ασχοληθεί με την εκπαίδευση των. Εκεί, αν θέλετε, βρέθηκε ένα κενό, το οποίο γι' αυτό γίνεται και συζητής και η σκέψη να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς. Θα πω όμως και το εξής, ίσως θέλοντας λίγο και να καθησυχάσω και τον εμπορικό κόσμο και της περιοχής, ή γενικότερα την επαγγελματικότητα, η Φαντάρη, όσο είναι στα κέντρα, στο σύνολο των 15 ημερών, δηλαδή μέχρι να ρηξούν κτλ., έχουν το πολύ μία έξοδο. Αυτό δηλαδή στο να βγουν έξω στην πόλη κτλ. Η Φαντάρη λοιπόν που θα έρθουν στον Εύρο, αφού τελειώσουν την εκπαίδευση, θα είναι οι ίδιοι, δηλαδή δεν θα αλλάξει ως προς αυτό, ως προς τη θητεία, δηλαδή την υπόλοιπη που θα κάνει. Σαφώς και δεν θα υπάρχει μεταβολή. Απλά το πρώτο κομμάτι της εκπαίδευσής τους θα γίνεται στα κέντρα τα συγκεκριμένα. Δεν θα πω αν είναι το καλύτερο σενάριο αυτό που ισχύει σήμερα ή αν αυτό που θα γίνει αύριο, γιατί μένει να το δούμε. Αλλά θέλω να πω ότι επί της ουσίας ως προς αυτό το θέμα που θέτεται, ότι απλά θα πηγαίνουν στα κέντρα για να τους παρέχεται καλύτερη εκπαίδευση από αυτό που λένε, λέγεται έτσι. Και μετέπειτα θα πηγαίνουν στις μονάδες. Σύμφωνα με τον κύριο Παναγιωτίδη, η Ένωση Στρατιωτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ήδη βάλει το θέμα στην ατζέντα και το διεκδικεί, ενώ παράλληλα ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα εξετάσουν τους όρους που πρόκειται να γίνει αυτή η μεταβολή, ώστε να μην αλλάξει στο δυσμενέστερο. Η καρδιά του ελληνικού στρατού χτυπά στον Εύρο, ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί, τόνισε χαρακτηριστικά. Εδώ θα δοθούν οι μάχες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όσα συμβαίνουν με την προσπάθεια παράνομης εισόδου μεταναστών στη χώρα, δήλωσε ο κύριος Παναγιωτίδης.